Στοιχεία της ΓΕΣΕΕ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Πλέον 8 στα 10 στεγαστικά και 7 στα 10 καταναλωτικά δάνεια βρίσκονται στο κόκκινο, με τους πολίτες να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Νίκος Παπανδρεόπουλος, που το τελευταίο έτος είναι άνεργος. Μέχρι πέρυσι, το Μάιο, αν και άνεργος από κάποια χρήματα που έβγαζα, πλήρωνα την τράπεζα. Από πέρυσι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στην τράπεζα και έκτοτε έχουν αρχίσει οι εκβιασμοί. Του στυλ να βάλουμε υποθήκη το σπίτι μου. Όπως υποστηρίζει, αν εργαζόταν θα ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του, αλλά η κρίση τον έχει αναγκάσει να δίνει καθημερινή μάχη για την επιβίωση της οικογένειάς του. Η μηνιαία δόση δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι γύρω στα 150 ευρώ μηνιαίως, αλλά όταν φανταστείτε ότι εγώ δεν μπορώ να έχω ούτε 20 ευρώ, 10-20 ευρώ την ημέρα με ροκάματο, εντάξει, μας έχουν κόψει το ρεύμα κατά καιρούς. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν έσοδα. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, τα σε καθυστέρηση δάνεια ξεπερνούν τα 65 δισεκατομμύρια ευρώ, με δυσκολία εξυπηρετούνται δάνεια ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η μέση οφειλή των Ελλήνων δανειοληπτών φτάνει τα 94.000 ευρώ. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να τα εξοφλήσουμε, απλά δεν μπορούμε, αδυνατούμε. Τα παιδιά τι λένε? Τα παιδιά στεναχωριούνται. Με λίγα μεροκάματα και αυτά προσπαθούν να μας βοηθήσουν. Την ίδια ώρα οι Έλληνες ηλικία 40 έως 50 ετών εμφανίζονται υπερχρεωμένοι σε ποσοστό 27%, ενώ από 50 έως 60 ετών σε ποσοστό 29%. Είναι μονόδρομος το να υπάρξει άρση των πληστηριασμών για ακόμα μια χρονιά. Δυστυχώς είναι μεγάλος ο αριθμός, αγγίζει το 80%, όπως σωστά είπατε, των ανθρώπων οι οποίοι ή ρυθμίζουν και επαναρρυθμίζουν ή είναι ήδη στο κόκκινο. Με τους Έλληνες να υποφέρουν, οι ενώσεις δανειοληπτών κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, αφού σε περίπτωση αναστολής της άρσης των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας, όπως πιέζει η Τρόικα, οι δανειολήπτες που θα εξαιρούνται λόγω οικονομικών κριτηρίων θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.